Κασκαλάκης Γεώργιος, Σιρηνίδης Θεόδωρος. Έχουμε έκτακτα, είναι παροχή νομικής κάλυψης. Υποχρεωτική αναμόρφωση του ολοκληρωμένου κλησίου δράσης οικονομικού έτους 2018. Με βάση έγγραφη γράφη που μας κοινοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018, θα έπρεπε να κάνουμε την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΗ ΔΕΛΤΑ του 2018 και διευκρινήσει πάνω στο νέο σύστημα, στο Προδεσίας, όπου αυτό θα έπρεπε το αργότερο να λάβουμε υπόψη τα στοιχεία μέχρι τη διάθεση Σεπτέμβρη του 2018. Οπότε κάνουμε την τροποποίηση, το πώς έχει κινηθεί δηλαδή ο Δήμος με έσοδα και δαπάνες μέχρι 30 Ιανουαρίου του 2018 και γίνεται ένας υπολογισμός των αποκλήσεων, αυτά που είχαμε δώσει με τον προϋπολογισμό και με αυτές τις αλλαγές που έχουμε μέχρι και σήμερα. Αυτό λοιπόν περνάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, καλημέρα. Τώρα είναι 9.30, καλημέρα. Εντάξει. Εδώ είμαι. Τι είναι αυτά, τα παιδιά. Εγώ είχα μαθεί από τον αρχικό νομίζω ότι είσαι ένα μόνο πάμε λίγο. Είναι παροχή νομική κάλυψη των ΘΚ, ΡΟ ΕΕ, ΛΑΜΔΑ ΠΗ, ΤΑΦ για παράσταση δικηγόρου υπεράσπιση κατά τη δικάση μου 7-18 ενώπιον του 5ου Μονομερού του Πλημμυριολογικού Αθηνών, αριθμός κλήσης 13.071 του 11. Είναι αρκετά το όψη. Ψηφίζουμε. 6 υπέρ. 1 λεπτό. Είναι υπάλληλοι αυτοί ή ιδιώτες. Τι είναι. Εδώ όποιος ρωτάει τα στελέχη μας, εγώ δεν ενημερώνεται. Εσείς δεν έχετε κάνει το διαδίκτυο. Μα οι άλλοι ρωτάνε, ρωτάω. Πάμε στο επόμενο θέμα. Είμαι διορισμός πληρεξούς. Είναι όλα τα όνομα τα επόμενα, έτσι. Διορισμός πληρεξούς. Είναι μαλλίλων, έτσι, όλοι. Διορισμός πληρεξούς δικηγόρου για να παραστεί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών, αριθμός καταχώρησης 23-34, 22-17, κατά τη δικάσιμο 7-18, σε περίπτωση αναμονή σε κάθε νέα δικάσιμο, πρέπει να συζητηθεί η αίτηση ακύρωση που άσκησε ο ΓΚ κατά ΣΥΠΟΘΑ και κατά του Δήμου Αρχανών. Θέλετε να ξανακάνουμε συνεδρίαση μετά από το να κάνουμε.
Τυπικά είναι βεβαίως οι επικυρώσεις των. Είναι επικυρώσεις των επιτροπών. Των επιτροπών. Αυτά μήπως κατά μια φορά δεν ξέρω αν δεν έπρεπε. Μάλλον όχι. Η οικονομική πρέπει να τα κρατάει. Τυπικά είναι. Εμείς ούτε ξέρω ποιος είναι, ελάτε να τα δείτε. Κάθε φορά η επιτροπή, ο διαγωνισμός έγινε. Πόσο έγινε, δεν έγινε. Λοιπόν, να το ψηφίσουμε αυτό και να δούμε μετά. Να ρωτήσω κάτι. Η επιτροπή. Ψηφίσουμε αυτό. Δεν ξέρω τι να ρωτήσω. Δίνετε λίγο το λόγο. Ο κ. Βρετός είναι εδώ. Σπύρος Βρετός. Καλημέρα κύριε Σαντή. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Επιτροπή έχει εκφανθεί ομόφωνα για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Αυτό θέλω να μου δείτε. Δεν είναι τριμερής Επιτροπή, πρέπει να είναι το ομόφωνα. Γνωμοδοτία ομοφώνας τρία μέλη. Δεν μπορεί. Εντάξει. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει πλειοψηφία. Η πλειοψηφία ή η ομοφωνία ή δεν είναι ισχύ απόφαση. Ωστόσο, εδώ πέρα έχουμε στάνταρ τρεις υπογραφές, κύριε. Συνεχίζουμε. Ομόφωνα. Επικύρωση μη με το αριθμό πρωτοκόλλου 45067-22-18. Πρακτικό Επιτροπή Αποσφάλιση των Πολιτικών κατακλείδωση διαγωνισμών που αφορά στο συνολικό διαγωνισμό για τη δομή διαταλλακτικών κάδων απολυμάτων. Κατακλείδωση μη το αποτελέσμα του συνολικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων στην εταιρεία Χ Χρυστάκης και Σ Ωμικρον Ε. Αυτό δεν το είχατε φέρει την προηγούμενη φορά. Ψηφίζουμε όχι. Τα καπάκια είναι. Τα καπάκια είναι ο Χρυστάκης. Ίσως να ήταν, συγγνώμη, πρέπει να ήταν η ανάδειξη τότε και τώρα είναι η... για τις δόξεις είχαμε προαναφέρει κατά. Για τις δόξεις είχαμε προαναφέρει. Ομόφωνα. Κατά. Κατά. Κατοκύρωση, δεν διαλέγω. Προσήλθε το Μέγνος Βρετός Μιχάλης. Και είναι άλλο ένα έκτακτο για τον κύριο Αρπέλο να μπει η κυρία Πετροπούλου και η κυρία Πετροπούλου και το θεματάκι που έγινε στον κύριο Πετροπούλου. Δεν πρόλαβα να κάνει αίτηση. Με ενημέρωσε χθες και σήμερα το πήρε τηλέφωνο. Απλά δεν υπάρχει το χαρτί πληρώνει. Συμφωνούμε όλοι. Εγώ δεν ψηφίζω. Θεωρώ ότι είναι λάθος, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, να μην υπερασπίζονται οι πριν. Υπερασπιστεί, βέβαια. Όπως μπορεί να σας πει και εσάς, θα σου πει. Είναι μετά, νομίζω. Δεν το ψηφίζετε, έχω πει. Δεν την εισήγηση εδώ. Για τον κύριο Ντούρο σας λέω, ζητάει να μου πει κάτι στην κυρία Πετροπούλου και την κυρία Έκτακτο, έκτακτο. Έκτακτο, το φέρνω εδώ τώρα. Απλά δεν έχω την αίτησή του, σα λέω δεν μπορώ να την κάνω. Με πήρε πριν 5 λεπτά τηλέφωνο. Διαφορά. Α, για το θέμα. Αυτό. Δεν συμφωνώ. Ναι. Ομόφωνα. Παροχή νομική κάλυψη. Παροχή νομική κάλυψη για ένα θέμα και ίσω να χρειάζεται να δούμε για τον κύριο Φωτιάδη και όσο πηγαίνει πίσω. Έτσι. Κι άλλοι, κι άλλοι. Και θα πρέπει να μας πει. Ίσως και για όλους ίσως θα πρέπει. Ναι, αλλά. Ναι, φαντάζομαι. Ας το αφήσουμε ανοιχτό το έργο αυτό. Και ας είναι η κυρία Δήμη και ο Δημητρή που να πει και η κυρία Πετροπούλου. Θέλω να πει και ναι, κυρία Δημητρακοπούλου και η κυρία Πετροπούλου. Έτσι, και ας αφήσουμε ανοιχτό τα ονόματα, δηλαδή αν είναι και χρειαστεί αύριο και για κάποιον άλλο συνάδελφο, μην ξανακάνουμε τη συνεδρίαση. Δηλαδή χρειάζεται και τον κύριο Φωτιάδη. Και κακώς το δούμε και το χρειάζεται για τον Κασταβό. Έμα. Συμφωνούμε. Εδώ ρε, είναι μάσκο. Ναι, αυτό σοβαρά και είναι κρίμα. Δηλαδή δεν είναι, Κακούργημα είναι. Άκουσε, δηλαδή υπάρχει στα κριτήρια για να και ακόμα και στους νόμους, εξαιρείται η άθα, η τάδε περιπτώσεις. Εγώ κατά την άποψή μου δεν μπορεί να πηγαίνει ένας και να μην έχει το δικαίωμα τη συμπεράσπιση, άλλωστε για τα δημοτικά ζητήματα είναι και δεν είναι για κάτι προσωπικό. Από αυτή την άποψη πιστεύω δεν έχει σημασία το όνομα ούτε του δικηγόρου ούτε του ερετού συναδέλφου που πρέπει να τον υπερασπιστούμε. Να τον υπερασπιστεί τέλος πάντων ο Δήμος καλά. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Θέλετε εγώ. Εντάξει, πάμε, άλλο, τώρα είναι πάει στα πρόσωπα τώρα. Τώρα μιλάμε για τα πρόσωπα.
Εντάξει. Ομόφωνα λοιπόν. Και γενικά για την δημάρχους που λέμε. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Κατά τον κύριο Ζήκη, θα προκαλέσει το Ζήκη. Όχι, σε κύριε Σέρα. Δώστε να δείτε καμία σπαλή, δεν αγαπητοί αυτό, πρακτικά. Τι να έχεις αντιπαλωτικό. Πρέπει να δείτε. Πρέπει να δείτε. Λοιπόν, υπάρχουν και δύο τα θέματα τεχνικά, γιατί είναι έκτακτα. Διότι περιμέναμε διακαώς να έρθει να σκέφτει. Δύο. Όχι, συνολικά πώς έκτακτα. Τέσσερα. Τέσσερα, έκτακτα. Όχι, είναι το 7ο έκτακτο. Αφορά τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη αυτή που θα έχουμε στο ΕΣΥΔΙ, στο λεσμάνο μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης για το Δημοτικό Γυμναστήριο Αθηνών και η καθυστέρηση έγινε γιατί το Τεχνικό Επιμελητήριο άρχισε να στείλει στο χώρο. Για ποιο γυμναστήριο? Μελέτη θα κάνουμε για το Αχαρναϊκό, τη στατική επάρκεια του Αχαρναϊκού, τις επισκευές που θα προκύψουν από την επάρκεια. Είναι μια μελέτη προεκτιμόμενης αμοιβής μαζί με το ΦΠΑ 232.000. Είπαμε ότι σε αυτή την πρώτη φορά που περνάγαμε τη διακήρυξη, ότι σε αυτές τις... Περιπτώσεις αυτές οι εκτός είναι αρκετά μεγάλες και δεν υπάρχει δυνατότητα. Και δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλή η φορτή του τώρα, διότι είναι υπερτιμημένες οι τιμές του κανονισμού που λέγεται τώρα. 232.000 είναι μαζί με το ΦΠΑ. Το έργο, έτσι. Μελέτη. Μακάρι να ήταν 232 το έργο, θα κάναμε 1.000 έργα μετά. Το έργο, ό,τι θα κάνει η μελέτη. Γιατί αν η μελέτη μας πει ότι πρέπει να ενισχύσουμε όλα τα μεταφέροντα στοιχεία του Αχαρναϊκού κτηρίου. Διότι έτσι λέει ο κανονισμός προεκτιμόμενων αμοιβών. Είναι επίσημος κανονισμός του κρατικού. Αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις μελέτες, η εκτός είναι γύρω στο 60%, 60-70%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι 232 πάνε περίπου και πέφτουμε σε καμιά 63.000. Αυτό είναι η Επιτροπή, έτσι. Η Επιτροπή, τα υπηρεσιακά στελέχη δεν είναι αυτοδίγωνος, είναι αυτόματα από το σύστημα, το Μητρό, Ψηφίζουμε αυτό το έκτακτο, ομόφωνα. Ομόφωνα. Χωρίστε το επόμενο. Το δεύτερο έκτακτο είναι ο έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο κατασκευή συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών. Και γιατί είναι έκτακτο, διότι χθες μας έφτασε πάλι η γνωμοδότηση του τεχνικού επιμελητηρίου. Δηλαδή, αναθέσαμε, η μειοδότηση ήταν η εταιρεία ΟΔΟΣ ΕΤΕΡ, την καλέσαμε να φέρει δικαιολογητικά, τα έφερε, τα ελέγξαμε, αλλά αυτά δεν τα ελέγχει ο Δήμος, τα ελέγχουν τα μέλη της Επιτροπής που είναι εκτός Δήμου και κάποιοι από το τεχνικό επιμελητήριο και τους εργολήπτες. Αυτή καθυστέρησε να μας στείλουν. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Δηλαδή, από τον ανάδοχο που είναι ο Δώσατε, ο Τσίκο, δηλαδή, έφερε τα δικαιολογητικά, τα ελέγξαμε, είναι εντάξει, μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Το επόμενο βήμα είναι όλο αυτό το πακέτο πηγαίνει στο ελεκτικό συνέδριο για το συμβατικό έλεγχο. Ψηφίζουμε για συνάδελφοι. Ομόφωνα. Είναι ξέρω, γι' αυτό δεν ξέρω, το ξέρει κανείς άλλος. Αυτό είναι πολύ εξειδικευμένα θέμα, δεν είναι ειλικρινά. Και εγώ πρώτη φορά τα άκουσα όπως αναφέρθηκαν τώρα. Επιτρέψτε. Δημοκρατήσαμε. Δεν έγινε πάνω. Έχουμε την καλή διάστηση. Δημοκρατήσαμε. Δεν αξίζει τώρα. Δεν έπρεπε να αξίζει. Δημοκρατήσαμε ένα έργο με προγραμματική. Μας χρηματοδότησε με προγραμματική σήμερα στην περιφέρεια. Ένα έργο κατασκευή συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών. Είναι το δεύτερο έργο μετά από το 1% που τρέχει γύρω. Τα 3 εκατομμύρια. Αυτό είναι τα 3 εκατομμύρια λοιπόν. Είναι τα 3 εκατομμύρια, έγινε ο διαγωνισμό, ανακηρύχθηκε ο μειοδότη, ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Δεν ήταν καθόλου τίποτα αυτό. Θα έγινε ηλεκτρονικά. Ο μειοδότη λοιπόν κλείθηκε, όπω λέει ο νόμο, να μα φέρει τα δικαιολογητικά. Γιατί στο διαγωνισμό δεν φέρνουμε δικαιολογητικά για να μην μαζεύουμε χαρτιά, φέρνουμε μια υπεύθυνη δήλωση. Θα κηρυχθεί αυτό ο μειοδότη αν κρυφθούν τα δικαιολογητικά του σύμφωνα με τον νόμο. Πραγματικά κρύθηκαν και αυτά δεν κρύθηκαν από το Δήμο, κρύθηκαν από την Επιτροπή που αφιπληρώνεται αυτόματα και από του εκπροσώπου εργοληπτών και τεχνικών πληρωτήρων. Αυτοί καθυστέρησαν να μα στείλουν το OK. Εμεί τι κάνουμε αυτά στο Δήμο, εγώ τα λέω διαδικασία.
Τον έλεγχο ότι ο ΚΕ είναι εντάξει, ο έλεγχος του δικαιολογητικού. Τι είναι για πού εμάς. Αμέσως μετά μόνο με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όλα αυτά εδώ θα σταθούν στο ελεκτικό συνέδριο για προσηματικό έλεγχο. Και μετά, αφού το ελεκτικό συνέδριο πει ΟΚ, τότε θα φέρει την εγγυητική καλή εκτέλεση ο εργολήπτης και θα δημογράψουμε τη σύμβαση και θα αρχίσει να εκτελεί το έργο. Μάλιστα. Ψηφίζουμε. Εσείς. 6 υπέρ, 2 λευκά. Τελειώσαμε. Ναι. Εγώ ανησυχούσα γιατί ήταν τόσο η επάρκεια. Εντάξει.